Για να την εκθέσεις. Όχι, επειδή έβρεχε. Για να την εκθέσεις. Θέλω να πω ότι ο Δημήτρης είναι φοβερός οικοδεσπότης, γιατί παιδιά ήταν σε όλο το κάλεσμα όρθιος. Δεν κάθισε λεπτό παρά μόνο αφού είχαν περάσει 3 ώρες. Με άγχος να δει αν όλοι τρώνε, αν όλοι πίνουν, αν όλοι έχουν κάτι σωστή θέση. Του λέω, μου θυμίζεις τη μάνα μου, έχω στρεσάρει. Με θυμίζεις τη μάνα μου. Κάτσε κάτω. Και μέχρι και δεν κάθισε. Και δεν κάθισε. Έψαξα μου βρήνει στήσιμα ο καημένος. Και δεν κάθισε διότι κουράστηκε, κάθισε διότι σούρωσε. Σούρωσε το βαβόρι, αλλά εντάξει, δεν γίνεται. Και επίσης. Δεν έβγαινε όρθιος. Και επίσης. Επειδή θα πήγαινε στα 4 σε λίγο, προτίμησε να την κάτσει. Και επίσης, ο Δημήτρης κάλεσε όλους με όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για την εκπομπή, δηλαδή κοντά στα 60 άτομα, και αυτό είναι προς τιμή σου και υπέρ σου και μπράβο σου. Γιατί είναι πολύ σπάνιο. Α, εγώ θέλω να πω πάντως ότι τα παλικάρια εκεί πέρα ο Αρίστος, πέρα από την πλάκα τώρα, εγώ ούτε διαφήμιση. Ναι, σου φέρε τα καλύτερα εσένα. Δεν πας να. Όχι, δεν πάω. Δεν πάω να λες. Όχι, δεν πάω. Λοιπόν, ήταν απίστευτο το κεμπάρ. Βέβαια, αφού σου φέρε τα καλύτερα. Βικάρα. Απίστευτο το κεμπάρ. Δεν ξέρω, εμάς δεν μας φέραν το καλό. Θέλω να πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε. Γιατί δεν ερχόμαστε. Τι διαβάζεις. Τώρα, επειδή με ρωτάς. Ναι, δεν είχα συνηθίσει. Αλήθεια, λες τώρα. Να έρχονται όλοι. Τι λες, παιδάκι. Λοιπόν, ναι, και έχω κάνει και άλλα καλέσματα, δεν έχουν έρθει όλοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Δημητράκη μου, πολύ χρόνο. Και η Δήμη και εσείς οι δύο, σας ευχαριστώ πολύ. Σώπα καλέ. Αλήθεια, λοιπόν, αλλά και